καλή σας μέρα από τη Λευκωσία. Γεια σας, καλησπέρα από το Πεκίνο. Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα, γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε εικόνες να κλείνουν τις πόρτες κόσμου, να μην τους αφήνουν να κυκλοφορούν, να τους ελέγχουν με drones, να φορούν μάσκες κτλ. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Πεκίνο? Στο Πεκίνο, μετά από τις παρατεταμένες διακοπές, άρχισε να επιστρέφει ο κόσμος, άρχισε η αγορά να δειλά-δειλά να επανέρχεται. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Κίνα μπαίνει σιγά-σιγά σε ρυθμούς κανονικότητας, κύριε Τουμαζή? Κοιτάξτε, η Κίνα είναι τεράστια χώρα. Εκεί που είναι το επίκεντρο της επιδημίας, είναι τα πάντα αποκλεισμένα. Δηλαδή δεν κυκλοφορά κανένας, είναι όλοι κλειστοί στα σπίτια τους. Δεν μπορεί να μπει κανένας στην επαρχία, ούτε να βγει. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί η κατάσταση είναι δύσκολη και είναι εκεί που είναι και τα περισσότερα θύματα. Έχουμε Κυπρίους εκεί, κύριε Τουμαζή? Στην υπόλοιπη χώρα, ναι. Έχουμε Κυπρίους εκεί που λέτε ότι είναι πλήρης ο αποκλεισμός? Οι Κύπροι που έμεναν εκεί έλειπαν διακοπές όταν ξεκίνησε η επιδημία, οπότε δεν έχουν επιστρέψει. Αλλά έχουμε που ζουν σε άλλες επαρχίες και οι οποίοι όσοι έμειναν δηλαδή, διότι οι μισοί έχουν φύγει, είναι εντάξει από ό,τι ξέρουμε. Προσπαθούμε να είμαστε σε επαφή μαζί τους. Άρα δεν έχουμε κάποιον Κύπριο που να έχει νοσήσει από τον κορονοϊό? Όχι, όχι. Χτυπώ ξύλο, ευτυχώς. Εξέφρασαν κάποιοι το ενδιαφέρον να φύγουν εκείνο το διάστημα, κύριε Τουμαζή? Κοιτάξτε, οι εκκενώσεις έγιναν μόνο από εκείνη την επαρχία, την Χουμπέι. Από την υπόλοιπη χώρα δεν έχουν γίνει. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Εγώ νομίζω ότι με τα μέτρα που ελήφθηκαν από την Κίνα, που είναι, πρέπει να πω, πρωτοφανή, είναι γι' αυτό που στον υπόλοιπο κόσμο μόνο 500 κρούσματα έχουν. Δηλαδή δεν έχει εξελιχθεί σε πανδημία, νομίζω λόγω των προσπαθειών εδώ της κυβέρνησης και του κόσμου. Να είστε καλά, κύριε Τουμαζή. Ευχαριστούμε πολύ.